Παιδιά, μπείτε 2 η ώρα στο TikTok. Πάμε γερά. Πάμε γερά, TikTok. Να σου πω λίγο τώρα, πού έχει τώρα αυτό που θέλω. Φίλε, δεν έχει πυρούνια. Και εσύ ρε Κρίτσο, γιατί δεν μου βάζει πυρούνι. Ένα καζό, πώς θα πάμε τώρα που δεν έχω πυρούνι. Καλά, σκεφτώ. Α, γι' αυτό έχω και μυαλό. Όταν έχω μυαλό, όλα γίνονται. Κοριτσάκια, έχετε ξεφύγει, ε. Πραγματικά, έχετε ξεφύγει. Έχετε ξεφύγει πολύ. Το μυαλό σας είναι κουκουρούκου. Είναι το μυαλό σας ό,τι να είναι. Πάτε με ό,τι... Πάτε που πάτε, με ό,τι να είναι. Τουλάχιστον μην γελάτε μπροστά στα μάτια μου, γιατί την επόμενη θα σας δώσω καστούκι. Εγώ δεν ζηλεύω τη μάπα σας, την ασκημή. Okay. Μην με κάνετε να σας βλακώσω, είναι κρίμα. Είναι κρίμα να ξεσπάσω πάση μούρη σας. Αλλά έχει πάει ακόμα και εξομολογήθηκα. Δεν θα κατασχεθώ εδώ με εσάς. Έχω καλύτερη γυναίκα από εσάς. Πατώνετε. Τη γυναίκα μου δεν υφτερεύεται. Πολύ πιο όμορφη. Αυτό είναι. Γιώργο, γομενάκια σε λίγο 2 η ώρα μπαίνουμε TikTok. Πάμε να κάνουμε comeback. Κάτι έκανα. Και δεν με λέω. Έχω μυαλό, τι να κάνω. Εγώ φταίω που έχω μυαλό. Δεν πήρα πυρούνι, γιατί νόμιζα ότι είχα εδώ. Αλλά έχω μυαλό. Κοίτα εδώ. Οπ. Σε όλα πρώτος. Εγώ φταίω που είμαι πρώτος. Πολύ ωραίο φαγητό, ωραία χορηγία. Απίστευτη. Θα ρηθώ λίγο τώρα, γιατί τώρα είμαι σε καλό σημείο. Αυγό, μπέικον, μαρούλι, πατάτες γαϊτές, πολύ ωραίο. Απίστευτο φαγητό. Για κάτσε λίγο. Να πάρω και εγώ ψωμάκι. Άντε να βγουν και αυτοί από τη φυλακή, κρίμα είναι. Θεέ μου, κάρτους από εκεί. Εγώ τους συγχώρεσα και τους δύο. Ειδικά το λεωλευτέ, εντάξει, τι κατασύγω, φίλος μου ήταν. Ο Μιχάλης κάναμε παλιά. Πάντα, όλο δεν με υποσυρίζε, το βλέπατε ότι με ζήλευε μια ζωή. Έλα, παιδί μου, έλα. Και ο Ερμής, ο Καραγιάννης, που ήταν και στα stream μαζί μου, εντάξει, κάναμε stream μαζί, που είχε φίλη και τη Σύση και εμένα. Αυτοκτόνησε. Του είχε πάει στο GDM, πού πήγε. Δεν πάω το πως ο Θεός σχολέσω, γιατί ο Θεός δεν συγχωρεί την αυτοκτονία. Παιδιά, τι να κάνουμε, έτσι είναι η ζωή. Δεν πρέπει να αυτοκτονήσει. Δηλαδή, λέει, δεν του πήγαινε καλά η ζωή. Αφού πήγες με το ρόλο του πονηρού, όταν πας στο Θεό, εγώ πήγα στο Θεό σήμερα. Ναι, άλλες μέρες δεν λείπα. Είχα νεύρα, πλακωνόμουνα, έβριζα, έκρινα. Τώρα δεν κρίνω, δεν ασχολούμαι. Απλά τώρα διακρίνω. Διακρίνω. Δεν με ενδιαφέρει. Δηλαδή δεν με ενδιαφέρει τι κάνει ο καθένας αυτό το καιρό, ειδικά σήμερα. Σωτήρη, ευχήσου μου κάτι καλό. Τι να σου πω. Εύχομαι να πάει καλά η ζωή σου. Ο Θεός να σε προστατεύει από τα πάντα. Να μην έχεις προβλήματα, φασαρίες, καυγάδες, τραυματισμοί τέτοια. Να είσαι πάντα γερός. Από εσάς θέλω να μπείτε στο προφίλ μου, το έχω κάνει story, TikTok. Ευχαριστώ πολύ. Δεν θέλω να μου βάλετε πολλά δώρα, θέλω να μου βάλετε μόνο να βάλετε την ψυχή σας, το μυαλό σας. Καλή επιτυχία, θα περάσεις. Άρε φίλε, δεν πήρα πυρούνι τώρα. Ψωμί είχα, ψωμί, αλλά πυρούνι δεν πήρα. Θα περάσει, ναι, ό,τι λέω εγώ γίνεται. Εγώ επειδή έχω καλή ψυχή, ο Θεός μου τα δείχνει όλα. Ευχαριστώ πολύ.
Παιδιά, είναι πολύ ωραίο φαγητό. Γαμάει. Πώς το γαμάει. Τώρα οι γυναίκες θα με βρίζουν εμένα. Τώρα που ξεπανοκήθηκα, εγώ τι θα γίνει. Η κοπέλα μου θα με αγαπάει. Έτσι πάει αυτό. Η κοπέλα μου θα με αγαπάει. Και οι άλλες θα μου λένε επειδή δεν τις γουστά. Επειδή δεν τις θέλω, θα με λένε γκέι. Κολόγερε. Και μόλις έδειξα το πρόσωπό μου, λέει αυτός δεν είναι γέρος. Λέει τι γέρος σήμερα, έτσι είναι γέροι. Άμα ήταν όλοι οι γέροι έτσι, τότε θα είχαμε αυτοκτονήσει. Παιδιά, πάμε γερά. Πάνε ακούγεται μάμα. Καλά, φτάσω το ταλέντο μου και μετά μιλάμε. Εγώ το πιο πολύ ταλέντο από όλους. Εγώ τραγούδι βγάζω σε ένα τρίλεπτο. Οι άλλοι στα στούντια τους κάνουν επεξεργασία, τους καλεύουν τη φωνή τους, την ενώνουν. Ακού τι κάνουν. Υπάρχει ένα μηχάνημα που τους ενώνει τη φωνή τους. Ενώ εμένα η φωνή μου στο Ηλίου, η φωνή μου κατευθείαν, την αξίζει, αγαπάω, την έβαλε επί τόπου. Γι' αυτό με παραδέχτηκε ο Ηλίου, λέει είσαι ηγέτης. Οι ηγέτες δεν έχουν βγει σε πολλούς τραγουδιστές. Σε πολλούς τραγουδιστές δεν σε λένε ηγέτη. Η ηγέτης είναι αυτός που μπορεί να πάρει ένα τραγούδι και χωρίς να το έχει πάει ποτέ ο δύο, να το κάνει τέλειο, να το πει φοβερά. Αυτός είναι ο ηγέτης. Εγώ είμαι ηγέτης. Δεν έχω πάει οδεία. Ο ηγέτης είναι... Ναι, σε ραπ. Ο ηγέτης είναι... Έλειψα εγώ το παρανία. Δεν έχει νόημα. Πήρε να το δεις. Πηγαίνετε να δείτε το παράνοια, άμα έχει αξία. Έλειψα εγώ και το αποτέλεσμα ήταν μηδέν. Πήγε ένας με μούση, σιγά το ταλέντο. Και σιγά το ταλέντο, ναι, σιγά το ταλέντο. Γεια σου ρε Χριστός όμως. Πώς θα πάει ο φίλος μου. Ο φίλος είναι φοιτητής. Καλά θα πάει. Παιδιά, εμένα θα με ρωτάτε για καλά πράγματα. Θα μου λέτε, Μπάρδο, επειδή είσαι καλό άτομο, ο δε σε ακούει, πάντα τα χρόνια τρώγανε με ό,τι να είναι. Αλλά τι έκανε ο άνθρωπος. Έκανα το μηδενικό. Άκου τι έκανα. Πήρα ένα χαρτόνι και το τρώω. Γιατί ξέρω ότι θα πάρει πυρούνι. Αυτό σημαίνει ηγέτης. Ηγέτης είμαι. Ότι δεν μου ξεφεύγει τίποτα. Άλλο παίζω το ρουνά που μπελιάζω. Καλά θα πάει. Ναι, είσαι καλός. Είσαι πρωταθλητής αυτό, νομίζω. Είσαι πολύ καλός αυτό. Γεια σου Μαρσέλα, τι κάνει η άλλη. Γιατί μου στείλε το ποπό της Ασκάλου Λάιτ, με ρωτήσε εμένα. Εμένα με ρωτήσε και μου το στέλνει, το ποπό της. Γι' αυτό. Ρε φίλε, εγώ δεν τις θέλω αυτές. Εγώ αυτές δεν τις θέλω, έχω την κοπέλα μου. Τι να τις κάνω αυτές. Δεν τις βλέπω καν αυτές. Γι' αυτό με βρίζουν, γιατί όταν δεν τις θέλεις, με βριάζουν αυτές. Εγώ δεν είμαι το πιόνι. Εγώ δεν είμαι το πιόνι της δισκογραφίας και των παραγωγών. Εγώ είμαι ο Βάρδος. Είμαι ελεύθερος, ανεξάρτητος, μάγκας. Θα κάνω τραγούδια που δεν γουστάρω, θα πάω που γουστάρω, δεν θα με ελέγξει κανένας. Εσά του άλλου σα ελέγχουν. Εμένα δεν με ελέγχουν κανένα. Εμένα δεν με ελέγχουν κανένα. Αυτού του ελέγχουν. Οι μανατέρ του,
οι δισκογραφίες. Εγώ άμα, εμένα αυτά δεν μ' αρέσουν. Εμένα με ελέγχανε, θα τους είχα ρίξει πινελίκια. Έφυγε από εδώ μου πίσω, θα με έλεγξε εσύ. Εγώ θα τους έβριζα, με ελέγχανε. Δεν μ' αρέσουν αυτά. Τρελαίνω. Γι' αυτό και ο Χαγιάτη δεν μπορούσε να πει κάτι καλά. Γιατί δεν ήθελα να με ελέγχει. Τον Ουτράκο τον έλεγε, εμένα δεν μπορούσε να επιλέξει. Γιατί εγώ είμαι ηγέτης. Και λέει ο άλλος, γιατί ήθελε να μιλάει μόνος του αυτός. Ναι, είμαι ανεξέλεκτος. Κάλο κομμάτι εγώ. Κάλο κομμάτι εγώ, αλλά όταν βλέπω ότι είναι και η άλλη σειρά, είναι και άλλη. Ο φούρνας πάτωσε. Έλα, ποιος είναι ο φούρνας. Αν δεν υπήρχε εγώ, θα υπήρχε αυτός. Κανείς δεν το ξέρει αυτό, ναι. Αλήθεια, ποιο είναι ο φούρνας έξω, το ξέρει κανένας. Ποιος το ξέρει. Καταρχήν δεν είναι πρωταγωνιστής σε τίποτα. Επειδή πάω εγώ και του δίνω λίγο κλάουτ. Όχι, okay, ναι. Αυτή δεν είναι κλάουτ. Αυτοί δεν μπορούν να με φτάσουν. Εγώ πάω έξω και με γνωρίζουν όλοι. Με κλειστά μάτια. Γιατί είμαι παντού μέσα. Τώρα βγήκα έξω και μου λέει... Κάτσε να δει πόσο εξωτερικό θα πάρει μέχρι σε μια εβδομάδα. Εμείς δικό μας κανάλι, χωρίς να κάνουμε stream, και έχουμε 10.000 προβολές. Και είναι και μικρό. Ούτε 3.000 εγγραφές δεν είναι το δικό μας. Δεν μας φτάνουνε. Ναι. Άρα φίλε μου βάλεις όλα για τσάρτες και ζατζίκια και τι έβαλε. Έβαλε σως. Ναι. Μπορεί και σε έχω ανέβει πολύ. Φίλε ακούν το βλέπουν, όλοι με γνωρίζουν το δρόμο. Άκου. Υπάρχουν στη Θεσσαλονίκη πολλές λεσβίες. Η Θεσσαλονίκη έχει λεσβίες παντού. Αυτές που δεν μου μιλάνε είναι λεσβίες. Λυπάμαι που τη Θεσσαλονίκη την έχουν κάνει για λεσβίες. Πολλές λεσβίες. Είναι λεσβίες, θα πούμε ψέματα. Ο Καραγιάννης, τώρα το καημένο παιδί του Ερμή. Το Ερμή δεν με πειράξε εμένα, εγώ το συμπαθούσα το Ερμή. Δεν μπορώ να πω ότι θα σχολείσω, Ερμή μου. Δεν γίνεται με θεός. Όταν αυτοκτονεί ο άλλος, δεν μπορώ να μην θεός σχολείσω. Φίλε, πολλές λεσβίες. Όταν σου μιλάει η γυναίκα, είναι λεσβία. Γι' αυτό δεν μου μιλάνε. Δεν ξέρω, λέω και εγώ τι έγινε εμένα. Τα παιδιά όλα. Καλά, η Θεσσαλονίκη δεν βγάζει πολλούς αδερφές, βγάζει πιο πολλούς μάγκες. Καλά, παιδιά. Η Θεσσαλονίκη έχει από μάγκες, από άντρες, μαγκίτες, αληθινούς μάγκες. Θα σου πει και βασικά ότι εγώ δεν έχω να σου δώσω κάποια λεφτά. Είναι αληθινά προσώπα της Θεσσαλονίκης. Θα σε βοηθήσουνε. Άμα τσακωθείς, θα τρέξω να σε βοηθήσουν. Είναι καλά παιδιά. Αγαπά πολύ τη Θεσσαλονίκη και έχει κάνει καλές θυσίες. Καλές πράξεις. Οι γυναίκες είναι καλασμένες στη Θεσσαλονίκη. Είναι κακομαθημένες. Τώρα έρχεται μια τούνη, λέει, δέρω 200 ευρώ για φωτογραφία. Εσύ πιάσε ρε τούνη να δώσει 200 ευρώ ο άλλος για να βγάλει τη μάπα σου. Δεν ξέρει η μάνα σου. Επειδή σε βγάλει κάποιος. Σε ένα YouTube. Ποια είσαι. Ποια είσαι. Αλήθεια, αν έρχονταν σε μένα το δικό μου stream, το ρεψέρι στο Χαγιάτε, εγώ θα γέλαγα με σένα. Θα σε έλεγα ποια είσαι εσύ. Ωραία, παίρνει μου το ταλέντο σου για να το αποδείξω ότι είσαι κάποια εδώ μέσα. Ποια είσαι, ρε Τούνη. Αλήθεια, αν δεν τη δείχνανε τη Τούνη σε περιοδικό. Την ξέρατε. Ποια Τούνη, ρε.
Τι ατούνι! Τι ατούνι! Εγώ φίλε δεν είμαι ούτε αυτή. Αλήθεια, ποιος θα πάει να δώσει τα κόμματα να βγάλει φωτογραφία μαζί. Να βγάλει φωτογραφία μαζί για ποιο σκοπό. Ποια είναι αυτή. Φίλε, το, δηλαδή όποια πορνοστάρ είναι εκεί μέσα είναι διασημή. Καταρχήν οι πορνοστάρ δεν πάνε. Καταρχήν ο κόσμος δεν πάνε να δει πορνοστάρ. Όπως. Να ξέρετε, αυτοί που παίζουν τσόντες δεν το θέλω. Αυτοί είναι του διαβόλου. Ναι, εγώ τώρα ήρθα στο πονιού. Γιατί ο Θεός είπε. Δεν του αρέσει η πορνεία του Θεού. Το πορνείο του Θεού δεν του αρέσει η πορνεία. Μα είναι δυνατό. Γιάννη μου! Δεν βάλε τα πυρούνι ρε αγόρι. Θα τρώω έτσι. Ναι ρε αγόρι, ευχαριστώ. Αν δεν έβαλες πυρούνι. Επίσης. Παιδιά, ακούστε λίγο. Πραγματικά έχουν χαλάσει. Οι γυναίκες έχουν χαλάσει. Τόσο ξεφτύλα δεν έχει ξαναγίνει. Δηλαδή ρε γαμώ το περπατάς στον δρόμο. Πας στη Θεσσαλονίκη, περπατάς στον δρόμο Αριστοτέλους. Εγνατία. Καμάρα. Σε όλα τα ζημία και βλέπεις λεσβίες. Λεσβίες, ναι λεσβίες. Από ψέματα ότι είσαστε λεσβίες. Αφού είσαστε, πούμε ψέματα. Η αλήθεια είναι ότι είσαστε λεσβίες. Τι να κάνουμε. Να πω εγώ ότι είσαστε. Αφού δεν είσαστε κανονικές. Τι να πω, κοριτσιά, εντάξει. Και όχι μόνο αυτό. Και χαλάτε και την πιάτσα. Δεν μιλάτε πουθενά. Το παίζετε και κάποιες. Οι άλλες, ακούστε, οι άλλες πάνε με ό,τι να είναι. Με γαλβάδες. Δηλαδή, τι πάνε. Απορώ αλήθεια. Με αυτά τα άτομα που πάτε. Άμα γίνει κανένας καυγάς. Θα σας προστατέψει αυτό το άτομο που πάτε. Σοβαρά τώρα. Θα σας προστατέψει. Ρε θα φάει αυτό θα σας διάσει. Και τον άλλο τον πλακώσει στα μπουκέτα. Αλλά με αυτό που περπατάτε τόσο δρόμο. Εγώ γελάω με τα χάλια σας. Αλήθεια γελάω. Εγώ γελάω. Λέω την αλήθεια γελάω. Εγώ γέλαγα. Να γέλαγα στη μάπα του. Μα είναι δυνατό. Πόπο που καταντήσαμε, Παναγία. Δηλαδή, χαίρεστε κιόλας που πάτε με αυτούς. Είστε χαρούμενες. Πώς νιώθετε ευτυχία. Τι να πω. Άντε γιατί, τα έχω πάρει. Ηλίθιες. Και λερώθηκα κιόλας. Με τις ηλίθιες που έχω μπλέξει. Θα σου φάω μετά αυτές, Τι ακούμε, Παναγία μου. Χαίρονται κιόλας. Κοίτα πως κρατάνε στο χέρι. Έχεις δει κάτι βλαμμένα ζευγάρια. Κοίτα πως πηγαίνουν. Ηλιθιότανες. Απορώ πως πάτε με αυτούς. Πάτε έτσι. Ούτε προστασία έχετε. Δηλαδή τώρα άμα είσαι με έναν άντρα σαν και εμένα ή κάποιους άλλους, δηλαδή περπάταξες έτσι. Έλα. Του δίνει μια πουνή και το διαλάς. Μα είναι δυνατό ρε φίλε. Είναι δυνατό. Άμα τους έχετε δει με ποιους πηγαίνουν στον δρόμο. Με κάτι ξαδόψιλες, με κάτι... Έλα, ναι, πηγαίνε φίλοι σε τους. Με τότε θα έκανα εγώ, άμα μου λέει γυναίκα. Θα έκανα, ξεράσει.
Ω, Παναγία, φίλε. Θα κάνει αυτό, το λόγο. Ρε φίλε, ξεφτύλα είναι αυτό που κάνω, ξεφτύλα. Ξεφτυλίζω τη γυναίκα. Αλλά δεν μπορώ να καταλάβω ότι είναι ξεφτυλισμένες. Τι να πεις. Αν είναι δυνατό. Και χαίρεστε κιόλας. Δηλαδή, τι χαίρεσαι, χαίρεσαι για ποιο σκοπό. Αλήθεια, άμα η αδερφή μου ήταν με τέτοιο άτομο, ξέρετε τι σε έλεγα. Μωρή, φύγε από το ξελεπό, φύγε από το ξεβαλί σου. Θα φανίσου. Μέρε, κάτι χαζές συνέχεις. Δηλαδή και χαίρεστε. Τροπή. Τροπή και έσκος. Και έσκος. Επέ μου, δεν ξεφτυλίζεστε αυτά που κάνετε. Ο άλλος ο μαλάκας ο Πετρά τι έγραψε. Άκου τι έγραψε. Λέει, άκου τι λέει. Κάτι πηδάει και καλά, δίθεν, το παίζει γαμιάς τώρα. Και το παίζει γαμιάς και λέει, το παίζει γαμιάς ότι είναι ο γαμιστεράς. Ο γαμιστεράς ο Πετρά. Κράφτη. Τουλάχιστον γαμιέσαι που γαμιέστε. Γιατί το κάνεις αγκαρία. Πάρτα. Ρε μαλάκα, τι να το κάνει αγκαρία, ρε κουκουρούκου. Εσύ Πετρά νομίζω ότι είσαι όμορφος. Όχι, αλήθεια, θα πω, είσαι ωραίος άντρας, είσαι. Είσαι ωραίος, ε. Σε τι σκοπό. Πετρά, δεν θέλω να σε ευρύσω, αλλά ηρέμησε λίγο. Την έχεις δει ότι είσαι κάποιος. Δεν είσαι καθόλου κάποιος. Ντροπή. Θα σου πω κάτι, κύριε κουκουρούκου. Τροπή σου. Άκου ρε παιδιά. Ρε Χρυσή, καλά λέω. Λέω ψεματά. Άκου ρε. Ας πω κάτι. Εγώ έχω ένα χέρι, έχω το δυνατό χέρι. Δεν θέλω να σου πλακώσω, γιατί αν σου πλακώσω... Αν σου πλακώσω θα κλάψω ρε. Τι να μου πούνε τώρα ρε φίλε. Δεν θέλω να πλέκομαι σε καυγάδες, γιατί έχω δύναμη, πολύ δύναμη. Και θα το διαλύσω. Εδώ μπορώ να σπάσω ένα παντζούρι εγώ με μια μπουνιά, με μια πόρτα, ένα τεξί. Εγώ παλιά όταν ευρίαζα, έτσι κάθε μπουκέτο στο γυαλί. Μπα! Αλλά έτρεχε αίματα εδώ, λέω την αλήθεια. Πρέπει να ετοιμαστώ τώρα, παιδιά, να μόνο τα αποκάψει αυτό που τα έχει η Μαρία. Τα έχει η Μαρία στα μάξι της. Αυτό είναι καλό κορίτσι. Ήρθα εγώ από τον Πειραιά, ήρθα εδώ, είμαι με αυτό το κορίτσι, πάμε βόλτα, σιγά σιγά. Το σεξ δεν είναι απαραίτητο, σιγά σιγά, ο έρωτας μετράει. Ακούστε λίγο, τη γυναίκα που αγαπάμε δεν κάνουμε ανομαλίες. Μία πόρνη μπορεί να τη κάνεις ό,τι θέλεις και να φύγεις. Αλλά τη γυναίκα που αγαπάς. Είμαι ελεύθερος. Λες, για να μην το ξέρω. Τα δούμε. Θέλουμε να δεν ξέρω, δεν απαντάω δημοσίως χώρο για να απαντήσω αν είμαι ελεύθερος εδώ πέρα. Δεν μιλάω σε αυτό το. Εγώ μιλάω όταν είσαι τηλέφωνο, είσαι μηνύματα. Σιγά μην πω τώρα αν είμαι ελεύθερος. Δεν θα να δώσω δικαιώματα. Είμαι εδώ. Μα είναι δυνατόν επειδή ακούω μαλακιούλες. Ρε είσαι ο κανόνις σε Σαντορίνη αργό, ε. Εγώ είμαι Σαντορίνη, πρόσεχε.
Κατά τι με εκβιάζεις. Το νου σου, πρόσεχε, έρχομαι. Την έχει βαμμένη. Τι να βάλω τώρα, ρε πως, τα έχω βάλει τα δίκτα και άλλα. Έχω πάρθει όλα τα ίδια και τα ίδια ρούχα. Αλήθεια, τα έχω πάρθει. Δηλαδή φορά ωραία ρούχα, αλλά τα παρκή μου. Και εδώ μπορώ να κάνω κυλιακούς. Δεν κάνω κυλιακούς μέχρι να ξεκινήσουμε το TikTok. Έχουμε... Φίλε, αυτό, γιατί δεν μου έρθει και δεν θέλω να τσακωθώ για αυτές. Και σε μήκονο τι έχουμε, σε μήκονο. Ελάσσο λίγο, κάτσε τα γυμναστική, δεν πιάτρωμε. Και σε Μύκονο τι έχουμε, άμα έχουμε τέτοιο πουλές. Τι έχουμε σε Μύκονο. Σε Μύκονο τι έχουμε, παιδί μου, κάτι έχουμε, δεν έχουμε και σε Μύκονο. Τι έχουμε. Παιδιά, έχετε βάλει κάποια ονόματα. Τα ονόματα σας δεν τα γνωρίζω. Έχετε βάλει κάτι άσχετα. Βάζετε παρατσούκλια, βάζετε κάτι ψευδόνυμα. Μην βάλετε σοβαρά ονόματα. Ποια Μαρία λες εσύ. Ποια Μαρία, δεν κατάλαβα τι έννοιες. Με καμία δεν έχω ραντεβού. Με καμία. Μα ραντεβού δεν έχω με καμία. Το μόνο που με νοιάζει είναι να κάνω TikTok τώρα. Δεν έχω ραντεβού με καμία και δεν με ενδιαφέρει κανείς. Έχω μάλλον παρατηρία σε άντρες. Δεν είναι το ίδιο το μυαλό μου με τους άλλους. Τι έγινε ρε γάμο. Τώρα για να κάνω και γυμναστική, να είμαι σε καλή φόρμα. Να λέει το μαλλί μου έχει γίνει κουκουρούκου. Έχει πυκνώσει πολύ και δεν κοίτα ποτέ που το κρατήσω. Φίλε, πού τη βλέπεις η καράφλα, είσαι τρελός. Άμα έχεις καζέψει, άκου λίγο. Ο Κούρκουλος, όχι ο Κούρκουλος, τι λέω. Ο Μπαρκούλης είχε καράφλα, εγώ δεν έχω καράφλα. Κοίτα μαλλί που έχω, πατωνείς. Κοίτα μαλλί. Έχω βάλει και βιταμίνες. Κοίτα. Κοίτα μαλλί. Να σου δώσω λίγο το μαλλί μου, το χρώμα του. Δεν μπορώ να με φτάσεις, ούτε στον ύπνο σου. Μη λες μαλακίες, δεν σ' αγαλιάσω και μετά μιλά μαζί μου. Βάλε το καθρέφτη στον τοίχο σου και δες τη μαπά σου και μετά μιλά μαζί μου, οκ. Άντε, δεν θα παίρνει να μιλήσεις μαζί μου.
Μαζί μου δεν σε έπαιρνα μιλήσεις. Μίλα κάπου αλλού. Μίλα με κάποιον άλλο, άντε. Μιλάς μαζί μου, έχεις τράσο να μιλήσεις εσύ. Και ήθελε να πει την βλακεία του. Αφού πίνει νουνού γάλα. Γι' αυτό όταν είσαι βλάκας. Δεν θέλω να μιλήσω τώρα έτσι. Όταν είσαι ό,τι να είναι, θα πει βλακεία. Είμαι. Τώρα τι κάνω. Πολύ ωραία εδώ πέρα, μάζει πάρα πολύ. Για το παράκι λες εσύ. Αλλά κάτι έκανε. Μα άκου, κοιμόμουν εγώ τώρα μέσα σε πολλά άτομα και τι έκανε ένας. Έπινε μπύρες. Και τι έκανε, ανέβαινε πάνω στα σκαλιά. Κοιμάται πάνω σε δύο, έτσι διόροφο. Κατά σου δείξω. Θα σας δείξω τι, που κοιμόταν. Μαλάκα, ούτε εγώ δεν προλαβαίνω τον βοηθήσω. Κοιμάται σε διόροφο και ο άνθρωπος έκανε. Τι έκανε. Ανέβηκε πάνω. Μετά κατέβαινε το πρωί για να πάει κατουρίσει. Πα, μαλάκα τι έπαθε. Και βρέθηκε στο άλλο κρεβάτι το κονιακό. Πόσα πιο μέτρα πιο κάτω πήγε. Και χτύπησε πάνω στο κεφάλι. Σε ένα σίδερο τέτοιο. Στο κεφάλι του. Δηλαδή πήγε να κατέβει κάτω να κατουρίσει από εδώ το κρεβάτι. Έτσι. Και πήγε εδώ ήταν. Κατέβαινε έτσι. Από πίσω μεριά κατέβαινε. Όχι έτσι που κατεβαίνουμε όλοι. Πήγαινε έτσι. Και βρισάει και πάει εδώ και πάει έτσι. Και πέφτει στο κεφάλι έτσι, στο κρεβάτι στο γωνιακό. Και πάει έτσι στο κεφάλι του. Πέφτει κάτω και πόναγε μετά.
Πόναγε. Μαλάκα, δεν μπορούσα να τον βοηθήσω. Τρελάθηκα. Και ήρθε μετά η καμάρια, η άλλη καμάρια, η καθαρίστρια. Τρελάθηκα. Μαλάκα, πώς δεν σκοτώθηκε αυτό, μαλάκα. Μαλάκα, δεν πάει καλά. Δηλαδή, πώς δεν σκοτώθηκε. Μαλάκα, τρελάθηκα. Μαλάκα, τρελάθηκα. Μαλάκα, τι έπαθε ο άνθρωπος. Και εγώ σαν μαλάκας, εγώ δεν ασχολήθηκα καθόλου. Μαλάκα, πρώτη φορά που δεν ασχολήθηκα με κάποιον. Απίστευτο, να τον βοηθήσω δηλαδή. Δεν έτρεξα. Να έρθω για να τον βοηθήσω, ρε μαλάκα. Δηλαδή έγινα και εγώ αχάριστος, ανέσιτος, ανέσιτος, μεγάλος. Μαλάκα άντρα. Τρελάθηκα. Μαλάκα, δεν αντέχω αυτό που έγινε. Η κόρη μου είναι 22. Μικρός είναι. Γεια σου. DTV Crew. Να έχω κόρη. Άμα γύρισα και εσάς θα τη σκοτώσω στο ξύλο. Όχι, okay, παιδί μου, μαλακή έγινε. Δεν θα το θυμάμαι γιατί ήταν γυθαμός. Δεν θέλω να θυμάμαι τίποτα από αυτά. Εγώ νεύρα να θυμάμαι τέτοια. Και εκείνη ήταν χαμός. Στοκ. 22 είναι η κόρη μου. Τι να κάνω τώρα, τι να κάνω, όμως. Τε πιάνει κύριε μαλακά, πει το κρεβάτι, πώς θα πιάσει. Και όσο γυμναστική έκανα, είναι καλό σου μετά. Καλό είναι. Αλλά δεν παίρνει και ώρα, να πάει 2 η ώρα. Έχω TikTok. Επιτέλους επιστρέφω, παιδιά, θα γίνει χαμός. Θα μου κάνουν αιτήματα, ό,τι να είναι. Κάτσα δίπως θα τρώω να μου κάνουν αιτήματα. Δύο και ένα.
μαλάκα. Υπάρχουν άτομα που τους βάζουν και κοιμούνται βαριά άτομα και τους βάζουν και κοιμούνται πάνω στο δεύτερο όροφο. Μα δουλεύει τώρα, ρε φίλε, μας δουλεύεις. Σε δεύτερο όροφο. Τι μας σκοτωθούνε. Όλοι παραλύνουν να σκοτωθεί. Ωραία, φίλε. Παραλύνουν να σκοτωθεί όλος. Απρόπως δεν σκοτώθηκε. Εντάξει, την κλείτωσε. Αυτήνα την κλείτωσε. Μαλάκα, πώς δεν σκοτώθηκε, πραγματικά. Είναι ωραία. Δεν κάνω κρέμα, θα αφήσω πολύ μαλλί. Θα αφήσω και έτσι. Ευχαριστώ. Τι ώρα πήγε, ρε παιδί μου, τι ώρα πήγε. Α, σε μία ώρα. Σε μία ώρα ανοίγω, κανονίστε. Ναι, ρε φίλε, γέρασα πολύ. Πού το είδες, εσύ πού το είδες ο γέρασμα. Εγώ μοιάζω γέρος και όταν ξυπνήσες. Τα θέλα που μοιάζεις, έστω και στις ηλικίες που είσαι τώρα. Ναι, σύντομα θα βγει ο Λευτέρης. Ο Λευτέρης θα βγει και ο άλλος θα βγει και ο Μιχάλης. Αυτή δεν είναι για πολλές φυλακές για, πολλά, για πολύ καιρό. Μου έχει το δικαστήριο και πολύ τους είναι. Και πολύ τους είναι. Καλά κρατιέμαι, ε. Μα δε, ο άντρας πρέπει να είναι έτσι. Έτσι πρέπει να είναι ο άντρας. Όχι έτσι, σαν χτυκιάρικο σκυλιακός. Αυτό... Τα δόντια μου έχουν μορφή νέο το πρόσωπο, για κοίτα εδώ. Εδώ κάποτε... Κοίτα εδώ πόσο ωραίο που το έκανε. Ίσιο. Κοίτα εκεί, ίσιο. Ίσιο. Πού είμαι, στο κοκό για μαϊμούδες. Πριν να έρθεις. Κολάρα έβαλα, ε. Πολύ ωραίο γκολ. Ναι, εντάξει, παιδί μου, το είχα από εξαιρετικά στο ποδόσφαιρο και μου αρέσει η μπάλα. Παιδιά, πάμε να ανεβούμε 30.000 follow για να μιλήσουμε ένα καρεσκάκι με 30.000. Απίστευτο. Έχω δόντια. Τι να γίνει, πώς το λένε. Α, εννοείς τα άλλα δόντια. Εδώ είναι προσωπικά δόντια. Δικά μου είναι τα δόντια αυτά, αλλά έχω βάλει και, δικα... και έχω και άλλα δόντια. Βάτε. Ναι, την ανέβασε, κοίτα. Πολύ ωραία την εκατιμήτη. Δεν βοηθάτε, παιδιά, δεν βοηθάτε καθόλου, ούτε TikTok, ούτε πουθενά. Και δεν μάθησα να σας έχω, να σας στείλω στο περιθώριο. Κάτσε να σου δείξω τη μύτη μου τώρα πώς είναι. Το προφίλ. Παιδιά, τώρα αυτή είναι πολύ μικρή μύτη μου, έτσι είναι μεγάλες. Τι κάνω. Μάτω. Και μαζί, εμένα μαζί είναι οι πλάτες μου όταν γίνω, κοίτα. Κοίτα εδώ. Κοίτα. Εντάξει, έχει αλλάξει πολύ το πρόσωπό μου, παιδιά. Έχει πάρει απίστευτη. Δηλαδή, κοίτα, αυτό εδώ. Πολύ ωραία, κοίτα. Απίστευτο, ε. Δεν ξέρω εγώ, ρε παιδί μου. Ούτε καν. Όχι, ρε παιδί μου, ο Κούλης είναι άσκηπος. Τι βλέπουμε αυτό. Κοίτα.
Κάνα σε λίγο ότι κάνω έτσι. Σε λίγο θα βάλω και άλλο εδώ πέρα. Την κάνω έτσι. Εδώ θα πήγαινε. Κοίτα. Ποιο ώρα κοιμήθηκε από το Ουρουγουάη έχω τώρα. Δεν έχω αντίπαλο. Ούτε έτσι. Κοίτα. Είναι πολύ, πολύ ωραία πράγματα. Σε λίγο πάμε TikTok. Πάμε TikTok σε λίγο. Και πόδια που πολύ ωραία. Από κάτω σου δείξω τα πόδια μου. Στο Instagram δεν τρώσω έτσι. Στο Instagram δεν σου κάνουν πάνω. Κάτω θα δείξω τα πόδια μου. Τα πόδια μου είναι απίστευτα. Δεν υπάρχουν. Κάτω τα πόδια μου. Έχω δυνατά πόδια και πολύ γυμνασμένα. Περιμένετε να δείτε τα πόδια μου. Εδώ μπορώ να βγάλω φωτογραφία και να την ανεβάσω, άμα θέλω. Πού χωρίω φώτα. Ή εδώ. Έχω ίδιο σώμα με... Πολύ ωραίο σώμα έχω. Ο άντρας πρέπει να είναι τέτοιο σώμα. Ούτε φέτες, ούτε μακαρόνια, ούτε έτσι, εκεί. Να μην έχει κοιλές όμως, εκεί να έχει. Εκεί. Πολύ ωραίο. Δηλαδή εκεί. Εκεί το σώμα πρέπει να είναι. Να αρμόζει. Το σώμα πρέπει να είναι εκεί. Δεν θέλω να πλακωθώ με τον κύριο Κουκουρούκου, γιατί άμα πλακωθώ θα το στείλω στον άλλο κόσμο. Και δεν μ' άρεσε. Μαρία, μην ευρειάζεις. Θα σου πω τη γνώμη μου ότι δεν θέλω. Δεν θέλω γυναίκες που βγάζουν τον κόλο τους σε Instagram. Και εγώ τι να κάνω που με θέλεις. Δεν με ενδιαφέρει. Εγώ θέλω και σοβαρές γυναίκες, δίπλα μου. Θέλω σοβαρές. Ούτε λεσβείες, ούτε σοβαρές γυναίκες. Σοβαρές γυναίκες να μπορούν να μιλάνε μαζί μου. Να πάμε για καφέ, να πάμε να φάμε, βόλτα, σεξ, σεξ. Πιο πολλές το έχουν κάνει σεξ η ανομαλία τώρα. Δεν είναι έρωτας. Εμένα είμαι ο έρωτας, είμαι ρομαντικός άντρας. Εντάξει, και άλλες πόρνους θα μου κολλάνε και άλλες αυτές που κάνουν τέτοια πράγματα. Online fans και ό,τι να είναι. Εγώ αυτές τις γυναίκες δεν τις θέλω. Πού να μην δεν είναι. Πέμεν, θα μου πει καμία και κανένας τι θα πω. Είναι δικιά μου γνώμη. Με το ζόρι να θέλω τέτοιες γυναίκες. Δεν τις θέλω. Τέλος. Είπαμε κουβέντα τελείως. Δεν ξέρω από άλλη κουβέντα. Δεν τις θέλω. Δεν τις θέλω. Δεν τις θέλω. Όπως λέει και ο Καλάς. Δεν τις θέλω. Δεν τις θέλω. Είναι δικό μου θέμα ότι δεν τις κουστάρω. Όχι γιατί δεν... Ωραίες είναι, αλλά και για μένα. Εγώ δεν τις θέλω αυτές. Εγώ έχω άλλα κουστά. Είμαι ρομαντικός άντρας. Δεν πάμε αυτές. Ναι, δεν πάμε αυτές. Πώς το λένε. Ή η άλλη την ανομαλία που πηγαίνει ο άντρας. Και του χτυπάνε το σώμα του με τη ζώνη, φοράει και μια μάσκα. Ρε πάτε καλά ρε τρελές, ηλίθιες. Και λέει αυτή, γιατί με σπαρμάρε συνέχεια. Ας έκανε μπλουκ, σου λέω σοβαρή προσωπικότητα θα χάσω εσένα. Και με έκανε μπλουκ και εγώ χέστηκα. Χέστηκε η γάτα μου στα καλάβρητα. Στα φρύδια μου. Στα φρύδια μου. Δεν με γιάζει ρε που να παρεθεί. Δεν με ενδιαφέρε. Δεν με ενδιαφέρε. Με το ζόρι. Αλλάκα. Με το ζόρι. Με το ζόρι παιδί. Δεν σε θέλω. Πού να πάρει εκεί. Δεν με γίνεται πίστη. Πάμε να πιω. Αλήθεια τώρα. Εγώ βάλα το ποτήρι εδώ. Και δεν έβαλα ούτε μια σταγόνα.
Είδα, είμαι μόνο μου και το σπίτι καθαρό. Ούτε βρωμίες κάνω. Τι ώρα είναι. Αλλά και θέλω να τα πείσω, ρε πούστη μου. Θέλω να τα πείσω. Εγώ τώρα βασικά πρέπει να βάλω ένα παντελόνι καλό. Έκατσε λίγο. Αλλά όχι. Τι ώρα πήγε. Θα κλείσω, να κλείσω να βγάλω μια φωτογραφία να γίνει χαμό. Τι λέει αυτή. Ρε παιδί μου, τι με νοιάζει ρε Άλεξ. Και επειδή θα σε δω στα τέσσερα, πρέπει... Τώρα αυτές οι γυναίκες, χαίρεστε που είσαστε αυτές οι γυναίκες της κατηγορίας, της πόρνες. Δεν ξέρετε ότι υπάρχει η δεύτερη κοινωνία, η δεύτερη ζωή που θα πάτε στην κόλαση. Ούτε καν μου πήρες τέτοιο. Πότε μου πήρες και το κατάλαβα. Τι λέει ρε, πότε πήγαμε σένα. Όχι, παιδιά λέει ψέματα, δεν πήγα ποτέ με αυτή. Εγώ πήγα με σένα πότε. Εγώ πότε, παιδιά λέει ψέματα, δεν πήγα ποτέ με αυτή, αλήθεια στο λίγο μου. Δεν θέλω να πω ότι, δεν πήγα ποτέ με αυτή. Άμα ήταν ο Τράγκο θα έλεγε πήγα με σένα. Εγώ δεν πήγα, όχι, δεν πήγα με σένα. Δηλαδή δεν σε ξέρω καθόλου από κοντά, δεν σε έχω δει ποτέ. Το ξέρω, για κλάου το κάνω. Αλλά εντάξει, ό,τι πεις. Μα λέγα, πότε πήγα εγώ με σένα. Λέγα, θα μας τρελάνεις. Μπράβο, με το Τράγκο πήγε, με μένα όχι. Εδώ δεν λες για μένα. Και καλά στο όνομά μου. Πώς με λένε στο TikTok, Μεσσίας Real και Βάρτος Real. Πας καλά, πότε πήγα με σένα. Ούτε κατά διάνοια δεν πήγα εγώ με σένα. Κορίτσια, ακούστε λίγο. Επειδή υπάρχουν κάποιοι τρελοί, δεν πάρα από ότι είμαι εγώ και εγώ το ίδιο με τους άλλους. Καλά κάνεις και σε θέλουν όλοι. Εγώ δεν σε θέλω. Και είναι ανώτερο αυτό που δεν σε θέλω. Μπράβο, τον αγγελό απαρατεύεις. Εγώ έχω βρει γυναίκα, δεν θέλω να παρατεύσω εσένα, ούτε σε θέλω. Έχω κοπέλα. Και τα παιδιά την ξέρουν την κοπέλα που την έχουν δει. Που πάω και βόλτες. Εσύ τι θα σε κάνω. Παιδιά, να ξέρετε, αυτές οι γυναίκες είναι πιο πολύ ψεύτρες. Αυτές λένε ψέματα. Αυτές λένε ψέματα. Αυτές δεν έχουν πάει ποτέ, αυτές δεν σε βλέπουν, ούτε έχουν πάει βόλτα, ούτε πουθενά. Μαρία. Τώρα λοιπόν, από αυτές δεν έχω πάει, δεν τις ξέρω καθόλου από κοντά. Δεν έχω βγει ποτέ με αυτές. Αυτές είναι μόνο για το cloud. Να πάρουν cloud. Τι με νοιάζει, καλά κάνεις. Ναι, τον έχεις βγει. Γιάννη, πού τον έχεις βγει. Φίλε, τι να πούμε γνώμη για αυτό, ρε παιδί μου. Άσε μας αυτό. Ούτε καν το βλέπω αυτό. Μα αυτό δεν ασχολούμαι καθόλου. Με το κάθε τυχαίο. Άσε μας τώρα. Τον έχουν κάνει όλοι και νομίζω ότι. Καταρχήν, αν ρωτήσει άτομα, κορίτσια, στον δρόμο, θα σου πούνε ποιο είναι αυτό. Α, ο Τουρφά. Μηδέν. Και του βάζουν 0 βαθμού. Σα αρέσει ο Τουρφά. Πολύ ωραίο. Δεν έχει φωνή ο Τουρφά. Πού τη βρήκε. Καταλαβαίνετε. Εμένα αυτές τις γυναίκες δεν τις θέλω. Εγώ αυτές τις γυναίκες μου τις πάνε τα νεύρα. Ναι, δεν τις θέλω. Δεν τις θέλω. Δεν σας θέλω. Δεν σας θέλω. Βρε, δεν σας θέλω. Πάτε μπουλο. Λοιπόν, δεν ασχολούμαι με αυτές. Ποια είναι αυτή. Δεν ασχολούμαι εγώ με αυτές. Ποιες είναι αυτές. Ποιες είναι αυτές. Εγώ δεν πάω με πόρνες. Παιδιά, θα κλείσω, έμεινα κουβλακής. Η δευρό είναι κούκλα. Αλλά χαζή. Χαζό μυαλό. Μπράβο, χαζό μυαλό έχει.
Δεν έχει μυαλό. Να σου το πει κιόλα. Είπε ο Βάρδο ότι δεν έχει καθόλου μυαλό. Είσαι κουκουρούκου. Και μάλιστα που μου κάνει εμένα το μήνυμα του στο Instagram από κάτω. Μου βάλε αχλάδι. Μωρή, αχλαδού, αχλαδό κάμπο. Τι μου βάζει αχλάδι. Εγώ του έβαλα κανονικό. Εγώ του έβαλα κάτι κοκκίνο μου. Τι του έβαλα. Πολύ μυαλό. Σε τι μυαλό έχει. Για να πες μου μία φορά το μυαλό της, να σου πω ότι έχει μυαλό. Πες μου το μυαλό της. Ποιο είναι το μυαλό της. Για να ακούσω. Ποιο είναι το μυαλό της. Ποιο είναι το μυαλό της, ρε κοριτσάκι. Πες μου το μυαλό της. Ναι, είναι και η δασκάλα σου. Σε τι, στο σεξ. Λάκα, τι είπε η γυναίκα. Είναι δασκάλα μου, λέει. Πω, τι ακούμε σε αυτόν τον κόσμο. Κοριτσάκι, έχεις ξεφύγεση. Εσύ πρέπει να πας σε κανένα γιατρό. Πραγματικά. Από τι είπε το κορίτσι. Κοριτσάκι, κάζεψες. Πραγματικά. Έχεις χαζέψει. Οκ, ευχαριστώ που με αγαπάς. Γιατί με αγαπάς, γιατί είμαι ο Βάρδος. Και δεν είμαι κάτι άλλο. Είναι αυτό η μαλακά. Πώς είμαι, ένα άτομο είμαι. Ο Γιάννη λέει πώς είμαι. Ένα άτομο είμαι, πώς είμαι. Γεια σου ρε Άλεξ, καλό βράδυ. Ευχαριστώ που με είπες, ωραία. Έλα κουκουρούκου, τι θες. Παιδιά, τι ώρα πήγε, έχουμε και TikTok. Α, είναι νωρίς ακόμα. Ναι ρε κουκουρούκου, ό,τι πεις. Είπε ο Γάιδαρος, να λέω πάντα όταν πετάει ο Γάιδαρος. Γεια σου Μιχάλη. Φέτος έχουμε Σαντορίνη. Φέτος έχουμε Σαντορίνη. Μετά τι έχουμε. Λευκάδα. Δεν πρέπει παιδιά, δεν πρέπει να δίνουμε θάρρος στο κάθε ένα. Δεν ασχολούμαι με Μαρία, όπως μου ξέρετε, δεν της απαντά. Και να μου στέλνουν τις γραμμένες. Δεν ασχολούμαι. Δεν με νοιάζει, δεν με ενδιαφέρουν αυτές. Ναι, μόνο η κάρα. Θα πω παιδιά, ακούσε λίγο. Όταν μία ομάδα κερδίζει ντέρμπι συνέχεια, αυτή πρέπει να πάρει το πρωτάθλημα. Ούτε ο Ολυμπιακός, ούτε η ΑΕΚ, ούτε ο Παναθηναϊκός, καμία άλλη ομάδα. Ο ΠΑΟΚ δικαιούται. Έχει κερδίσει τόσες ομάδες. Μεγάλα ντέρμπι, ωραία παιχνίδια, έχει πήξει ωραία μπάλα. Οκ, θα το πάρει όφι. Παιδιά, κλείνω τώρα, 27 δευτερόλεπτα. Οκ, θα σας σηκώσω. Κλείνει, όποιος θέλει να μου στείλει μήνυμα ή να με ακολουθήσει. Φιλάκια. Θα έρθει στο πας για νενά. Μπα. Έχω άλλο δρόμο να πάω.